ΕΛΚΕΘΕ τώρα και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ενώνουν δυνάμεις. Ενώνουν δυνάμεις για έναν πολύ σημαντικό σκοπό, με έναν πολύ, για έναν πολύ σημαντικό και για μία αφορμή, πολύ σημαντική που αφορά την ψηφιακή καταγραφή της βιοποικιλότητας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μιλωνά, διευθυντής ΙΘΑΒΙΚ ΕΛΚΕΘΕ. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μιλωνά. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Ενώνουν δυνάμεις λοιπόν από τη μία το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και από την άλλη το Πανεπιστημίου Κρήτης και από την άλλη το ΕΛΚΕΘΕ για τη δημιουργία ενοποιημένων βιολογικών συλλογών και την ψηφιακή καταγραφή της βιοποικιλότητας με στόχο βέβαια τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Βεβαίως. Και τη μελέτη του. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε υπήρχε ένα κενό το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μέσα από αυτή την σύμπραξη έρχεται να καλυφθεί. Ναι. Λοιπόν, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και όλα τα μουσεία φυσικής ιστορίας στον κόσμο, εκτός από το εκθεσιακό κομμάτι που ξέρει το κοινό, το οποίο τα επισκέπτεται για να δει απολιθώματα, δεινόσαυρους, βαλσαμωμένα ζώα, οικοσυστήματα κτλ., επιτελεί και έναν πολύ σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό τομέα. Έτσι και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έχει ερευνητές οι οποίοι μέσω πειραμάτων, μέσω μελετών ερευνούν τη βιοποικιλότητα στην Κρήτη και την ταξινομούν, την κατηγοριοποιούν και έχουν σε αποθήκες βάση δεδομένων, ούτως ώστε και στο μέλλον να μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε δείγματα της βιοποικιλότητας. Αυτό που γίνεται με αυτή τη συνεργασία μαζί μας με το ΕΛΚΕΘΕ είναι ότι πλέον συμφωνούμε ότι θα συνεισφέρουμε σε αυτές τις συλλογές που έχει τη μεγαλύτερη συλλογή στην Ελλάδα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ναι. Θα συνεισφέρουμε με βιοποικιλότητα από τα θαλάσσια και υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Μέχρι τώρα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τα χερσαία ζώα και φυτά. Εμείς θα συνεισφέρουμε στο κομμάτι με τα θαλάσσια ζώα. Τα θαλάσσια ζώα και φυτά και τα υδάτινα ζώα και φυτά. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία αυτής της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Με στόχο να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και μελέτη, αυτό που είπατε στην αρχή. Ο στόχος είναι να συμπεριληφθούν στις συλλογές του μουσείου και τα υδάτινα και θαλάσσια οικοσυστήματα και με σκοπό μέσα ενός πολύ μεγάλου προγράμματος που επέτυχε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να προσελκύσει και να είναι ο φορέας ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ονομάζεται DISCO, και στην Ελλάδα το εκπροσωπεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μέσω αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος της χρηματοδότησης που έχει πετύχει από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ψηφιοποιηθούν όλα αυτά τα δείγματα που έχει μαζέψει μέχρι τώρα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είναι μερικά εκατομμύρια, μαζί με τα καινούργια δείγματα που συλλέγουν οι ερευνητές οι δικές μας από τις δραστηριότητες τους στο πεδίο, στην θάλασσα. Περιλαμβάνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα. Όχι, αυτό θα ισχύει από τώρα και στο διηνεκές. Το χρονοδιάγραμμα είναι μερικά χρόνια μέχρι να ψηφιοποιηθούν, να φτιαχτούν οι βάσεις δεδομένων, τα interface, να ανεβούν αυτά τα δεδομένα και να είναι διαθέσιμα σε παγκόσμια κλίμακα, σε οποιοδήποτε ερευνητή από όλον τον κόσμο. Θα γίνει η ψηφιοποίηση όλων αυτών των δείγματων και μετά απλά θα συνεχίσει με τα νέα δείγματα που θα εισραίουν στις συλλογές του μουσείου, τόσο από τις δραστηριότητες του ιδίου του μουσείου στη Χέρσον και άλλων συνεργατών που έχει, γιατί συνεργάζεται με άλλους ερευνητές άλλα πανεπιστήμια, και από το ΕΛΚΕΘΕ, από την θαλάσσια οικοσυστήματα και υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Μία πλατφόρμα σύμμαχος λοιπόν της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας μέσα από αυτή την σύμπραξη. Ακριβώς. Μάλιστα. Περιλαμβάνει κάτι άλλο η ευρύτερη αυτή, στο μέλλον αυτή η συνεργασία και στο σχεδιασμό σας, στην ατζέντα σας, υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτή την... Ναι. Σε αυτή τη φάση, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, είναι το κομμάτι αυτό με τις συλλογές. Προφανώς, σαν ερευνητικά ιδρύματα τα οποία μελετούν τη βιοποικιλότητα, φροντίζουν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προφανώς υπάρχουν πολλά πεδία συνεργασίας, τα οποία ήδη έχουμε δράσεις,
Και φυσικά καινούργια παιδεία όσον αφορά γενετικές ταυτοποιήσεις, χρήση αξονικού τομογράφου για την περιγραφή μικρών ειδών και την ταξινόμηση τους και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν έγινε να κάνουν. Αρχή, κύριε Μιλωνά, έγινε η αρχή. Βέβαια. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα.